βλέπουμε το σημείο στο οποίο οι ατόμοι έχουν επιτέλους εντοπίσει τη θέση ενός όγκου αραγής σε μήκος 6-7 μέτρων, με πλάτος τουλάχιστον 2 μέτρα, πάχος τουλάχιστον 1,5 μέτρο, και αποφασίζουν ότι εδώ πια μπορεί να έχουν το άγαλμα. Δείτε, ήδη σε αυτό το σημείο έχουν ξεχωρίσει ένα μέρος το οποίο δεν θα το πελεκίσουν, διότι φαντάζομαι ότι εδώ θα είναι το κάτω εκεί, η πλήκτος όπως λέγεται, όπου προβάλλει το αριστερό πόδι πάντα ένα βήμα μπροστά, όπως είναι σε όλους τους κούρους, και για αυτόν τον λόγο αυτό θα μείνει όπως το βλέπουμε. Ακολουθεί η κατεργασία γύρω-γύρω, έτσι, του δίνουν αυτή τη μορφή. Βλέπετε πόσο απαιρετική είναι αυτή η μορφή. Ακολούθως, εδώ κατά μήκος σκάβουν μία βαθιά εσοχή και στο βάθος της εσοχής ανοίγουν σφινοφορίες. Εκεί εισάγονται χαλίπτινες σφήνες, τρεις-τρεις πέταλα, δηλαδή δύο πέταλα και χαλίπτινη σφήνα, και με επικρούσεις που θέλουν απόλυτο συγχρονισμό, σχίζεται όλο το κομμάτι και μετά του δίνουν ένα τουμπάρισμα και το βλέπετε αμέσως πώς έχει προκύψει από την εργασία με τις φίλες. Τώρα πλέον θα γίνει η εργασία πίσω. Και μετά, αφού τελειώσουν καλά τη ράχη και όλα τα πίσω μέρη, τότε θα το ξανατουμπάρουν και δεν θα χρειαστεί άλλη φορά. Δηλαδή υπάρχει οικονομία σε αυτό που λέγεται αναστροφές. Σήμερα οι γλύπτες το περιστρέφουν το άγαλμα όσες φορές θέλουν, γιατί έχουν μηχανήματα. Οι αρχαίοι όμως έκαναν μεγάλη οικονομία και με καλές προβλέψεις, ώστε με δύο φορές γύρισμα το είχαν τελειώσει. Και έτσι βλέπετε αυτό που έλεγα μόλις, σιγά σιγά προοδευτικά προχωράει, δείτε ότι ειδικά το πίσω μέρος εδώ, επειδή δεν ξαναγυρίσει το άγαλμα άλλη φορά, εδώ έχουν προχωρήσει σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια από ό,τι τούτο. Εν πάση περιπτώσει, σε αυτό το τουμπάρισμα πλέον, με τελειωμένο το πίσω μέρος, σε πολύ καλύτερη λεπτομέρεια, το βάζουν στο έλκυθρο και με το έλκυθρο ταξιδεύει στον τόπο της τοποθέτησης. Αυτό που σας είπα πριν, μπορούμε να το αντιληφθούμε παρατηρώντας τον κούρο στο φλεριό, όπου πράγματι, ενώ είναι κάπως κυβιστική η προεργασία στις πλευρές και στο πρόσθετο μέρος, το πίσω μέρος, αυτό που είναι κάτω στο κόμμα, είναι τελειωμένο, διότι δεν θα ξαναδοθεί ευκαιρία παρά μόνο όταν στηθεί το άγαλμα στον τόπο ανίδρυσης και επί τόπου πια θα γίνει το τελευταίο, ας το πούμε, χέρι. Τώρα λοιπόν, ερχόμαστε σε αυτό, πλησιάζουμε. Έχει ετοιμαστεί το βάθρο, το οποίο βλέπετε εδώ. Για ένα τέτοιο άγαλμα το βάθρο ζυγίζει περίπου 1.500 με 2.000 κιλά τουλάχιστον, μπορεί και 3.000 κιλά. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαια, εξαρτάται σε τι επιφάνεια θα έπρεπε να το στρώσουν. Και έχουν στήσει φυσικά ένα εγκριώμα βαρέως τύπου, που το βλέπετε εδώ, που έχει ύψος γύρω στα 8-9 μέτρα, με τεράστια ξύλα και τροχαλίες, όπως βλέπετε. Και εδώ σπρωτήρες πάνω στους οποίους έρχεται το έλκυθρο και μετά κατάλληλο δέσιμο που το βλέπετε εδώ, ώστε με τη μηχανή που βλέπετε κάτω, βλέπετε εδώ τους εργάτες που βλέπουν το άργανο, τον εργατοκίνητρο, έλκεται αυτό το σχοινί που συνήθως πρέπει να φανταστείτε είναι ένα σχοινί ικανό να τραβήξει ψεμονή σε μία γραμμή γύρω στους 3 τόνους. Με τις 4 τροχαλίες αυτό γίνεται περίπου 8 τόνοι, γιατί έχουμε και κάτι απώλειες, το οποίο έχει περιθώριο ασφαλείας για ένα άγαλμα που μπορεί να ζυγίζει 3-4 τόνους, αναλόγως το πώς είναι. Αφού τελειώσει και αυτό, το άγαλμα κατεβάζεται προσεκτικά μέσα στην εγκοπή. Θα πάω πάλι πίσω να προσέξουμε πώς είναι αυτή η εγκοπή. Τυπικό το σχήμα της, αφού αναρτηθεί, κατεβάζεται βραδέως και η πλήθος που έχει ακριβώς το ίδιο σχήμα με την εγκοπή, η εγκοπή αντιστοιχεί στο βηματισμό των σκελών, το δεξί στάσιμο, το αριστερό
μισό βήμα μπροστά. Και τότε κατεβάζεται και καθώς είναι ακόμη κρεμασμένο, μπαίνουν κάτι σφινάκια και αρχίζουν με κουτάλες, σιδερένιες κουτάλες, μέσα στις οποίες έχουν βράσει μόλυβδο στα καμίνια και χύνουν τον μόλυβδο μέσα στον αρμό και σιγά σιγά παγώνει η σύνδεση του αγάλματος με τη βάση για πάντοτε. Για να χωριστεί πια υπάρχουν δύο τρόποι. Ή να κοπούν τα σκέλη στα σπυρά, γιατί εκεί το ασθενέστερο μέρος, ή να διαλύσει κάτι προσεκτικά όλη τη βάση με κομπρεσέρ. Αλλιώς πάντοτε ο κούρος κόβεται στα σπυρά. Και αυτό είναι ένα κριτήριο. Κάποιοι κούροι ψεύτικοι που κυκλοφορούν από κυκλοφοριούς, από απροσεξία τους παίρνουν με ακέραια τα σπυρά, άδεια στην άκρη, πιστεύοντας ότι θα εκλειφθούν ως, ας πούμε, ειδικές περιπτώσεις κούρων που δεν τέτοισαν, όπως ήταν, ας πούμε, στην Περέντα, κούρος που δεν στήθηκε ποτέ και τυχαίνει να τα έχει τα σπυρά. Ο κανόνας είναι όμως ότι κόβονται και μένουν τα πέλεματα ενωμένα με το βάθο. Μετά, όταν πια το άγαλμα είναι όρθιο, στη θέση του, το εγκρίωμα που πριν σήκωνε μηχανές, τώρα βαρύτατες μηχανές, τώρα σηκώνει ελαφρότατο προσωπικό, το οποίο εργάζεται πάνω στο όρθιο άγαλμα, όπως εργάζονται σε μια οικοδομή, και το άγαλμα οκτά την τελική του μορφή. Και εδώ είναι ο υπεύθυνος του έργου, με το κουμπάσο ποζάρια μια φωτογραφία περήφανη. Ένα άλλο, έτσι ήταν η ιστορία των κούρων και θα δούμε άλλα δύο αγάλματα μετά. Αλλά ένα άλλο αντικείμενο που είναι πολύ σημαντικό στα αρχαία ιερά είναι τα περιορτήρια. Τα περιορτήρια είναι συμβολικά όργανα, σκεύη της λατρείας, όπου συμβολικά γίνεται ένας καθαρμός των σερκωμένων. Θυμηθείτε ακόμη και στην Αγία Σοφία το μεγάλη φιάλη που έλεγε νύψω τα νομίματα, μη μόνο όψη. Αυτό είναι διατηρεί μια παλαιότατη αρχαία παράδοση που μας πηγαίνει στην αρχαϊκή εποχή στα ελληνικά ιερά και η οποία συνεχίζεται και μέχρι σήμερα σε πολλά μέρη. Έτσι λοιπόν αυτά τα περιεκτήρια κατά καιρούς είχαν και διαφορετικό τρόπο. Συνήθως στις κλασική εποχή και την ελληνιστική έχουν μια απλή τεκτονική μορφή, δηλαδή είναι αυτή η λεκάνη επάνω του αγνού ύδατος και απλώς έχει ένα στήλο, μια κολόνα και αυτό έχει μικρό ενδιαφέρον. Αλλά την αρχαϊκή εποχή και μάλιστα την πρώτη αρχαϊκή εποχή υπάρχουν περιγραμματήρια τα οποία φέρονται, η λεκάνη φέρεται από εικονιστικά στηρίγματα, δηλαδή αγαλματικές μορφές, οι οποίες είναι συμβολικές ασφαλώς, όπως τα θηρία, τα οποία έχουν από το ευρωπαϊκό χαρακτήρα ή επίσης εγγύητες, της σημασίας του έργου. Και εδώ γυναικείες μορφές που ως συνήθως οι γυναίκες συνδέονται περισσότερο με λατρείες και με την φροντίδα των ιερών, την καθαριότητα και τη λειτουργικότητα των ιερών. Έτσι βλέπετε από τους Δελφούς ένα περιαντήριο άλλο από την Κυρίνη και αυτό είναι το 592 αριθμός Μητρώου Ακροπόλεως, το οποίο αποτελείται από καμιά δεκαπενταριά θράψματα ενωμένα, υπάρχει γύψος μεταξύ του των θράψματων. Σε αυτό είχα την τύχη να προσθέσω το μεσαίο θράψμα, αυτό που είναι πίσω εκεί ψηλά, το οποίο περιέχει μια λεπτομέρεια. Για πρώτη φορά είδαμε ότι είχαν τα χέρια, δεν τα χέρια είχαν, αλλά είχαν τα χέρια κρατιών. Το στήλο αυτής της λειτουργικής μας παραπέμπει στην κόρη της Μασέρ, στο Λούβρο, που είναι ένα έγκλημα εξαιρετικό, ανήκει στη λεγόμενη δεδαλική, δεδαλική τέχνη. Δείτε το στυλιζάρισμα της κόμης. Και εδώ είναι το αποτέλεσμα αυτής της σύνθεσης όλων των θρασμάτων του περιαρτηρίου και το μεσαίο, αυτό που ήταν τελείως άμορφο,
γιατί απ' έξω είναι προσκολλημένα τα μικρότερα τράσματα, αυτά οι μορφές που τώρα είναι και αυτές τις τράσματα, και εδώ βλέπετε, κάτι το έγκλημα αυτό, τα δύο τα χέρια κρατιόνται μεταξύ τους τα κορίτσια και βάζει αυτό, ετοίμασα αυτό το σχέδιο που δείχνει, είναι η πρώτη φορά που το βλέπει ένα ακροατήριο, διότι αυτό το σχέδιο το έκανα προχθές για εσάς. Όλο εμφανίζεται αυτό το περιλαμβάνει εδώ και 100 χρόνια στην βιβλιογραφία, αλλά έλειπε ένα εποπτικό σχέδιο. Και έτσι με τα νέα βήματα νομίζω ότι το βλέπουμε συνολικά, είναι όλο μοναξιακό μάρμαρο. Υπάρχει μια θεωρία ότι ο Νάξιος καλλιτέχνης είχε λατρονίο δικό του, ή αυτή είναι η επικρατέστερη, και το φιλοτέχνησε όλο στην Άξο και το έστειλε ως έτοιμο έργο στην Αθήνα. Άλλοι λένε ότι είχε ένα εργαστήριο στην Αθήνα. Έφερνε μάρμαρα από την Άξο και τα δούλευε στην Αθήνα. Αυτό το δεύτερο δεν είναι πολύ πιστευτό για τους λόγους που ήδη εξέδεσαν και λόγους που σκέφτονται άλλωστε ομοίως και πολλοί άλλοι που μελετάτε μια θέματα. Βλέπετε στο άλλο μέρος αυτή τη διακόσμηση με έλικες, οι οποίες είναι, θα έλεγα, ομόλογες με εκείνες των Ιωνικών και των Κράνων, παρόλο που αυτό το έργο είναι παλαιότερο από τα γνωστά Ιωνικά και Ρώμα. Τώρα, εδώ βλέπετε αυτό το γιγάντιο μάρμαρο, έχει σχεδόν 8 μέτρα μήκος και ζυγίζει 27 τόνους. Ο λαός στις Μέλανες το λέει η κασέλα της Βασιλοπούλας, αλλά βέβαια ο Gottfried Gruber κατάλαβε σωστά ότι αυτό είναι το κατόφλιο για μια τεράστια θύρα, όπως είναι η πορτάρα, αλλά ακόμη μεγαλύτερη. Φανταστείτε την πορτάρα που είπαμε ότι είναι 22 τόνους του κάθε μάρμαρο, τα 4 τα δύο λεπτά του κάθε τόνους. Βάλτε και από περίπου 80 πόντους πιο μεγάλο πλάτος και ύψος και πηγαίνετε σε αυτό το σχέδιο. Θα ήταν μια άλλη θύρα. Αυτή η θύρα θα έβλεπε όχι δυτικά όπως η τωρινή, η πορτάρα, αλλά ανατολικά προς το αυτό που είναι η χώρα σήμερα, το κάστρο, προς τα εκεί. Έγινε αλλαγή του σχεδίου του ναού και για αυτή που θα μιλήσουμε αργότερα. Εδώ το δείχνω, πώς να το πω, ας πούμε, πριν από τη χρονική του ας πούμε, σειρά, επειδή θα μας χρησιμεύσει σε ό,τι ακολουθεί. Αυτό που ακολουθεί είναι ότι εδώ στους Μέλανες, πάνω σε μια φωτογραφία του Google Earth, βλέπει κανείς εκεί δεξιά το λατομείο, αυτό είναι περίπου 2-3 στρέμματα αυτή η εκτάση, και εδώ βλέπετε το σχεδόν 8 μέτρο μάρμαρο που είναι 27 τόνους βαρύ, και έτσι ξέρουμε το δρόμο μεταφοράς του, τουλάχιστον ένα τμήμα αυτού του δρόμου είναι σίγουρο. Και έτσι από κάπου μπορούμε να κάνουμε μια αρχή. Έτσι, με πολλές παρατηρήσεις όπως αυτή, γιατί παντού είναι η λατινιά και διάφορα ζάρια με φως, σε αυτό το χάρτη, που εδώ βλέπετε και την κλίμακα του χάρτη, όλος δηλαδή είναι περίπου 700 μέτρα, 700 έτη, κάτι περισσότερο από ένα χιλιόμετρο, δηλαδή είναι περίπου 700 στρέμματα αυτή η έκταση, είναι τα λατομεία. Έχω σημειώσει όλα τα λατομεία. Πρέπει να πω ότι έχει προηγηθεί αντίστοιχη εργασία σε δημοσίευση, σε μορφή δημοσίευση, από την καθηγήτρια κυρία Γεωργία Λευρά. Το δικό μου σχέδιο είχε αρχίσει λίγο πριν από αυτή την έρευνα, αλλά δημοσιεύτηκε πολύ αργότερα στον τιμητικό τόμο για την καθηγήτρια Εύα Μπουρνιάνη. Και έτσι το έχουμε πάλι εδώ, είναι εύκολο. Φαίνονται υδροκρήτες και κυρίως τα ρέματα, πώς συναντιόνται και καταλήγουν στην ποταμιά, συναντιόνται δηλαδή με τα άλλα σάλια υδάτινες γραμμές που όλες μαζί καταλήγουν εκεί στο λιβάδι της Νάξου. Εδώ τώρα μπορούμε συνοπτικά να δούμε τη διαδρομή, όπου εδώ με είναι η χώρα, εδώ είναι το κάστρο σήμερα, η αρχαία πόλη είναι αυτό. Εδώ είναι η νησίδα, εδώ είναι ο ναός και εδώ είναι το αεροδρόμιο, τώρα το αεροδρόμιο, αυτή η λίμνη δίπλα στο αεροδρόμιο, το τέλεμα, η Αγία Άννα,
Και εδώ ο ποταμός που συχνά λέγεται Βιβλίνης, με ύψιλο, μάλλον λάθος, με γιώτα πρέπει να το φανταστείτε, συγγνώμη, το έγραψα όπως το είχαμε συνηθίσει παλιότερα. Και εδώ είναι το ρεύμα του Μελάνο και εδώ είναι το ρεύμα της ποταμιάς. Και αυτό το ορθογόνο είναι ο χάρτης που βλέπαμε πριν. Και ένα μέρος από τον χάρτη είναι η αεροφωτογραφία που λέμε. Έτσι μπορεί κανείς να παρακολουθήσει το δρομολόγιο, ενώ η διακεκομένη γραμμή, αυτή η διακεκομένη γραμμή, παριστά την διαδρομή του υδραγωγείου που έφερνε νερά στην αρχαία πόλη της Νάξου. Και για το οποίο είπα, το περιέγραψε το πρόγραμμα του καθηγητή Λαπενδάκη. Εδώ στη Δήλο έχουμε μια σύνθεση. Βασικά η Δήλος ήταν ένα νησί με κύρια την παρουσία των αξίων. Και η Νάξου ήταν το πρώτο καιρό τουλάχιστον η επικρατούσα δύναμη και πολιτιστικά στην περιοχή. Και έτσι αυτό βλέπουμε βασικά είναι δημιούργημα των αξιών. Υπάρχει ένας δρόμος, μια ιερά οδός, η οποία έρχεται από τα δυτικά, από ένα λιμάνι στα δυτικά και πλησιάζει το κέντρο όπου είναι ο περίφημος βωμός, το δίλιο πρόβλημα, αν θυμίστε, ο βωμός που έστησε ο Απόλλων και η Άρτεμις εκεί όταν λίγες μέρες μετά που γεννήθηκαν σε αυτή εδώ τη λίμνη, σε αυτή τη λίμνη εδώ, γεννήθηκαν, υπήρχε ο Φίνικας, όλα αυτά που γνωρίζουμε από την μυθολογία και την μυθολογία. Εδώ λοιπόν είναι το κέντρο αυτό ο βωμός και υπάρχει ένας δρόμος που είναι από το τωρινό λιμάνι, το που σήμερα χρησιμοποιείται, και ένας άλλος από το βόρειο δυτικό και κατά μήκος αυτού του δρόμου είναι οι περίφημοι Λέοντες, είναι μια παπάλαια τον 7ο αιώνα, μερικά μπορεί να είναι και από τις αρχές του έκτου, αλλά δεν είναι η δική μου ειδικότητα αυτό. Εδώ είναι ο οίκος των Αξίων και δίπλα στον οίκο των Αξίων κολλητά, εκεί που είναι το στίγμα, είναι το τεράστιο άγαλμα του Απόλλωνος, θα το δούμε αμέσως μετά. Και εδώ οι Λέοντες και μία ματιά στις ιδέες που διέχουν την εξόρυξη. Επειδή λαμβάνουν υπόψη όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του πετρώματος, για μένα το γιγάντιο άγαλμα, τα πράγματα είναι όπως δείχνει η εικόνα επάνω, εννοείται ο μεγάλος Διόνυσος στον Απόλλωνα, στη βορειοανατολική άκρη του νησιού, ενώ αυτά είναι ήπη από το έτομα της γιγαντομαχίας στην Ακρόπολη, αυτά είναι Λέοντες από αυτούς που είδαμε, αυτή είναι η Αθηνά της γιγαντομαχίας, αυτή είναι η Σφίγγα των Αξίων Συντελφούς και αυτό είναι το Κοινόγραμμα. Όχι ότι βρέθηκαν, ότι κόπηκαν στο ίδιο λατομείο δίπλα-δίπλα, το σχέδιο δείχνει την διάταξη που πρέπει να έχουν, την κατεύθυνση μέσα στο πέτρωμα, ώστε να έχουν τις απαραίτητες τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε ο καλλιτέχνης να μπορέσει να προχωρήσει χωρίς καμία δυσκολία στο έργο του. Δηλαδή δεν μπορούσε το μάρμαρο με τον Λέοντα να έχει κατεύθυνση, η ράχη του Λέοντα να είναι προς τα δεξιά. Πρέπει να είναι προς τα αριστερά επάνω. Έτσι τα νερά του μαρμάρου. Δηλαδή αυτό δείχνει και επίσης όλα πλάκα με τη μικρή διάσταση ώστε να μπορεί καθένας, ώστε να μπορούν να χωρίζονται από το υπόλοιπο πέτρωμα μετάφρους. Και εδώ βλέπετε διάφορες φάσεις του ήλιου των αξίων και τη θέση του αγάλματος δίπλα. Εδώ τώρα έχουμε το εξής. Συνήθως υπάρχει ένας ναός και στείλουμε στον ναό ένα άγαλμα. Εδώ ειδικά αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει καλά, επειδή υπάρχουν λεπτομέρειες κατεργασίας που γίνεται εκ των υστέρων πάνω στο βάθρο και επίσης τοποθετήσεις μοχλών που είναι αδύνατο να έχουν λειτουργήσει παρουσία παρόντος του ναού. Συμπέρασμα. Πρώτα στήθηκε το άγαλμα και μετά χτίστηκε ο ναός. Αυτό είναι άλλωστε κάτι στο οποίο είχε καταλήξει και ο Gottfried Gruber. Είναι δηλαδή η ιδιαίτερη συνεισφορά της γερμανικής ομάδας στο έξοχο έργο της Γαλλικής Αρχαιολογικής Σχολής που έχει την ευθύνη των ερευνών στη Δήλο.
Και εδώ θυμόμαστε αυτό το άγαλμα. Ο Κυριακός Αγκονίτης πρόλαβε να το δει σε καλύτερη κατάσταση. Είδατε εκεί τα σκίτσα είναι άτεχνα. Αν σκεφτώ, αυτός δεν ήταν ένας επαγγελματίας σχεδιαστής, αλλά ήταν προφανώς ένας έξοχος ιστορικός και παρατηρητής. Και ό,τι μας έχει παραδώσει είναι αξιόπιστο. Έτσι, αυτό το σκίτσο του είναι πολύ τιμό, διότι σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο υπάρχει ένα πολύ μικρό θεάσμα από αυτό το οποίο, από αυτό εδώ, που επιβεβαιώνει την ορθότητα, ένα χέρι στο Βρετανικό Μουσείο, τα υπόλοιπα στον τόπο. Α, εδώ είναι το δικό μου πρόσωπο και αυτό είναι του Γκότφριντ Γκλούμπερ. Περνάμε παρατήρητο πίσω από αυτό το τεράστιο μάτι. Και εδώ βλέπετε λεπτομέρειες της μορφής, σύμφωνα με τη μελέστατη μέτρηση και σχεδίαση από τον Γκότφριντ Γκλούμπερ. Και βλέπετε εδώ πάλι το τμήμα που βρίσκεται στο Λονδίνο. Τοποθετημένο εκεί που ήταν σχεδιαστικά από τον Γκότφριντ Γκλούμπερ και πώς αυτό, δείτε το, συμφωνεί με την εικόνα που βλέπαμε πριν εδώ σε μεγαλύτερη κλίμακα. Έτσι λοιπόν, καταλήγουμε σε μια καλύτερη γνώση των ιστορικών δεδομένων αυτού του έργου, το οποίο έχει 9 μέτρα ύψος, είχε 9 μέτρα ύψος και το περίεργο είναι μια ενδειγματική αναφορά στο έργο, στο δεύτερο στίχο της επιγραφής. Η επιγραφή περίεργος βρίσκεται στην πίσω πλευρά του βάθου, στην προστινή. Και αυτό είναι κάτι πολύ περίεργο. Και ο πρώτος στίχος έχει εξαφανιστεί, αλλά ο δεύτερος γράφει ταυτόν λίθον εμεί τα βριάσκια του σφαίλας. Από τον ίδιο λίθο είμαστε και τα δύο. Τότε, την αρχαία εποχή, τα έργα μιλάνε μόνο τους, σε πρώτο πρόσωπο. Παραδείγματος χάρη, εγώ είμαι ο βωμός της Αθηνάς ή εγώ είμαι το ορόσημο, το σύνορο της αγοράς. Παραδείγματος χάρη. Έτσι εδώ μιλάει μόνο του το μνημείο και λέει εγώ είμαι από την ίδια πέτρα και βάθρο και άγαλμα. Όλα αυτά είναι περίεργα και δεν θα τα συζητήσουμε γιατί τα έχουν εξαντλητικά συζητήσει οι ειδικοί. Ο χρόνος δεν είναι, αλλιώς ο πειρασμός είναι μεγάλος να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και εδώ βλέπετε πια τον δρομολόγο. Παλιά θα μπορούσε κάποιος να πει ότι ένα τόσο τεράστιο άγαλμα πρέπει να έρχεται από τον Απόλλωνα, επειδή στον Απόλλωνα η θάλασσα είναι δίπλα. Μόνο που στον Απόλλωνα το πέτρωμα είναι τελείως ακατάλληλο για το άγαλμα της Δίδη. Αντιθέτως, το μόνο μέρος που υπάρχει τέτοιο μάρμαρο είναι στους Μέλληνες. Και τότε, καλά, μετέφεραν αυτό το γιγάντιο άγαλμα, φανταστείτε το, η Μύε, το μετέφεραν πάνω από ανώμαλο έδαφος, 9 χιλιόμετρα δρομολόγιο μέχρι τη θάλασσα, είναι δυνατόν. Ναι, διότι το άγαλμα αυτό δεν είναι πολύ βαρύτερο ή πολύ μεγαλύτερο από την κασέλα της Βασιλοπούλας, γι' αυτό σας την έδειξα. Κασέλα της Βασιλοπούλας, σχεδόν 8 μέτρα, με 27 τόνους, είναι μόνο κατά 15% πίσω σε μήκος και σε βάρος από το άγαλμα. Το οποίο 15% δεν είναι μια αποφασιστική διαφορά. Εφόσον λοιπόν ήταν μια ρουτίνα να μεταφέρονται με αυτόν τον τρόπο από το συγκεκριμένο λατομείο, είμαι βέβαιος ότι σε αυτό το λατομείο κερδίθηκε το μάρμαρο που είναι τώρα στη Δήλο. Και έτσι το δρομολόγιο το βλέπετε εδώ και τον τρόπο, τον τρόπο που στήθηκε όπως είπαμε πριν. Και εδώ κάποιες σκέψεις για την ανύψωση. Για να ανυψώσετε το άγαλμα, χρειάζεστε όλη αυτή τη μηχανή, την κατασκευή. Αυτή η κατασκευή προφανώς πρέπει να είναι εκατέρωθεν του βάθου, γιατί δεν χωράει ένα άλλο. Πάντοτε έτσι είναι. Εκατέρωθεν του βάθου. Και τότε βλέπετε ότι δεν μπορεί να υπάρχει και ο ύπος των αξίων εκεί. Άρα αυτό που έλεγα πριν, άλλο ένα επιχείρημα μας το δίνει το σχέδιο της ανύψωσης, ότι πρώτα στήθηκε το άγαλμα και μετά έγινε ο ύπος. Το άγαλμα με λίγα λόγια είναι πανάρχαιο. Δηλαδή μπορεί να είναι από τις αρχές του 6ου αιώνα π.Χ. Και ο ύπος είναι ήδη και αυτός ένα έργο εξαιρετικά προδρομικό. Δεν έχει προηγούμενο, είναι άλλος προηγούμενο, με διάφορες καινοτομίες σε όλα είναι ένα, θα έλεγα, πρωτόλιο που
έχει μόνο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό. Βλέπετε η χείρα με ειδικές σοπές για ένα στροφέα που ήταν σε όλο τον κόσμο, με μια σειρά από εξαρτήματα που θυμίζει τους σημερινούς μεντεσέντες που έχουν μέσα στα καπάκια, ας πούμε, του πληκτρολογίου ενός πιάτου, παράδειγμα. Εδώ είναι λεπτομέρειες από το κτίριο, πάλι άλλες λεπτομέρειες από το κτίριο και δείτε πάλι εδώ πόσο κοντά είναι το κτίριο και η βάση του αγάλματος. Και αυτό ακριβώς έλεγα, ότι πρώτα στήθηκε το άγαλμα και αργότερα χτίστηκε το κτίριο. Μία άλλη καινοτομία των μαρμάρων αυτών είναι ότι αντί να παράγονται μόνο πύληνα κεραμίδια, είχαν δοκιμάσει με επιτυχία να παράγουν μαρμάρινα κεραμίδια. Μάλιστα, όταν ήταν πολύ λεπτά, άφηνε και το φως να περνάει από μέσα, επειδή ήταν διάφορο το περίφω, με αποτέλεσμα να υπάρχει και ένα, ας πούμε, εφέ διάφωτης οροφής την ημέρα, βέβαια, με κλειστές τις πόρτες. Ένα σχέδιο του Γκρούμεν, αλλά και δικά μου, ενωμένα από τον Μάρκ Ουίλσον Τζόνς, στο ωραίο βιβλίο του για τη γέννηση της ελληνικής αρχιτεκτονικής, ότι βλέπετε κύονες που υπηρετούν την αρχιτεκτονική, εδώ ας πούμε, από την Έφεσο, από τη Σάμο κλπ. Άλλοι τους κύονες που είναι αναθήματα ιδιωτικά, πάνω στα οποία στηρίζονται σπουδαία έργα της Βυθικής, συμβολικά ασφαλώς, στις σπίτιες δηλαδή τι άλλο, εκείνο τον καιρό, ήταν κυρίως στις σπίτιες. Και βλέπετε αυτά είναι μεγαλύτερα από οι κολόνες, δηλαδή και ολόκληρα, υπερβαίνουν σε μέγεθος και ποιότητα ό,τι βλέπετε στα κτίρια. Και γι' αυτό πολλοί σήμερα πιστεύουν ότι αυτό το είδος διακόσμησης, μέλικες κλπ. Γεννήθηκε πρώτα σε μεμονωμένους κύονες και αργότερα μεταφέρθηκε στην αρχιτεκτονική. Εδώ στη Δήλο βλέπετε οι σφίγγες, που είναι πάντοτε τα εμβληματικά συμβολικά θηρία, τα δαιμονικά πλάσματα, η ανάμειξη της ανθρώπινης μορφής και του θηρίου, πάνω σε κοινόκρανα με έλικες. Έτσι θα δούμε τώρα πως αυτό γίνεται. Δεν θα πάρω ως παράδειγμα τα προηγούμενα, γιατί είναι σε παριανό μάρμαρο και νομίζω ότι δώσαμε αρκετή μια μεγάλη θέση του παριανό μάρμαρο στην εισαγωγή. Και γι' αυτό προτιμώ το κοινόκρανο από τη Σικάνο κοντά στον Κοροπό, το οποίο σήμερα είναι στο Εθνικό Μουσείο και το οποίο είναι από μάρμαρο ναξιακό. Έτσι θα παρακολουθήσουμε την εργασία σε αυτό το εξαιρετικό μνημείο, το οποίο χρονολογείται στις αρχές του 6ου αιώνα. Εδώ βλέπετε φωτογραφίες αρχείου. Από κάτω έχει αυτό το τεράστιο τετράγωνο διαγώνια το αποθηκευμένο λάξιμο και εδώ αρχίζει η θεωρία της έντυκας. Μία έντυκα μπορεί να είναι αυτή η γραμμή όπως τη βλέπετε και να ακολουθεί έναν μαθηματικό νόμο απλό ή πιο σύνθετο. Δηλαδή μία αριθμητική σειρά, μία σειρά από Φιμπονάτσι ειδικότερα, να έχει γεωμετρική πρόοδο, μπορεί να είναι και λογαριθμική η πρόοδος της έντυκας και μία έντυκα μπορεί να είναι επίπεδη. Εδώ το δείχνω σε πλάγια θέση, δηλαδή να είναι επίπεδη ή να είναι πάνω, φανταστείτε αυτό το επίπεδο, αν το σπρώξουμε στη μέση και είναι μαλακό και ανθρωπικό, τότε γίνεται κονική επιφάνεια και τότε η έλικα θα πάρει αυτή την μορφή. Στην αρχαία τέχνη η έλικα παραμένει πάντοτε επίπεδη. Θα περάσουν αιώνες για να ερωτοτροπούν καλλιτέχνες μέτρη με την μη επίπεδη έλικα. Εδώ κάποιες ιδέες, αυτά τα σκίτσα, τα οποία είναι εμπνευσμένα φυσικά από παρόμοια σχέδια που έχουν κάνει άλλοι προκάτοχοι μας από τον 19ο αιώνα ήδη για την έμπνευση και πού βλέπει κανείς την έλικα. Εδώ προσπάθησα περισσότερο να δείξω ότι ας πούμε οι έλικες και το όνομα έλικα έρχεται κυρίως από, αυτές τις εκφύσεις, από τα βλαστάρια της Αμπέλου. Αυτό είναι. Από εκεί κατάγεται η λέξη έλικα και μεταφέρεται μετά στην τεχνολογία. Αυτές λοιπόν οι έλικες της Αμπέλου αναπτύσσονται, βλέπετε, από αυτό το σημείο και όσο αναπτύσσονται κλείνουν, κλείνουν, κλείνουν. Δηλαδή είναι έλικα.